Πείτε μας αν τελικώς το ταξί σας πήγε στο νομισματοκοπείο, πόσα δισεκατομμύρια απόθεμα βρήκατε μέσα και τι θα πάθουμε ακριβώς αν τα μετατρέψετε σε δραχμές. Θα υπάρχει και δεύτερο σποτ που θα δείχνει πώς ακριβώς έκανα τη ληστεία. Πήρα 22 δισεκατομμύρια ευρώ και έφυγα. Και αυτό θα είναι η μεγάλη έκπληξη του προεκλογικού αγώνα. Λοιπόν, κυρία Ζαχαρέα, νομίζω ότι ζούμε μια φαρσοκωμωδία σε αυτή τη χώρα, διότι μετά από κάθε εκλογική μάχη αυξάνονται τα κόμματα που τάσσονται με το μνημόνιο. Ξεκινήσαμε με ένα κόμμα να είναι στο μνημόνιο και τώρα έχουμε φτάσει 5 πολιτικές δυνάμεις να στηρίζουν το τρίτο μνημόνιο. 5 πολιτικές δυνάμεις που κάθονται στο τραπέζι εδώ έχουν πρόγραμμα το τρίτο μνημόνιο, κοινό πρόγραμμα. Ξέρετε, τι θα πάθουμε με τη δραχμή σας ρώτησα όμως. Θα σας πω, όταν μπαίνει κανείς στο μνημονιακό σωλήνα, μετά βγαίνει ομογενοποιημένος. Και όσα κόμματα έχουν στηρίξει μέχρι τώρα το μνημόνιο έχουν συγκυβερνήσει. Και εγώ βλέπω μετεκλογικά μια συγκυβέρνηση των 5 μνημονιακών κομμάτων ή τουλάχιστον όσων μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι δυστυχώς το προδιαγεγραμμένο μέλλον για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα βεβαίως σας είπα ότι η εναλλακτική λύση είναι ένα εθνικό νόμισμα. Εγώ μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα προοδευτικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα όπως αυτό που εφαρμόζουμε με πρώτο μέτρο την εθνικοποίηση των τραπεζών μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν γίνεται. Το εθνικό νόμισμα λοιπόν είναι μια θετική εναλλακτική λύση για να φύγουμε από τα μνημόνια και να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τον κύριο